Αυτή τη κουβέντα η οποία γίνεται σε όλα τα κέντρο αριστερά, παύλα αριστερά τραπέζια αυτό τον καιρό, είναι ε, όταν γίνεται η αντίστοιξη μεταξύ του πώ περπατάει στην εσωκομματική του διαδικασία το ΠΑΣΟΚ και του πώ ακριβώ περπατάει, ας πούμε πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, τι ακριβώς συμβαίνει με την αντίστοιξη αυτή. Ε, πάμε να δούμε πώς διαβάζει ε, ο κύριος Ζαχαριάδης που μίλησε στον Αλέξανδρο Κλώσσα εδώ στο Άτικα πριν από λίγες ώρες ε, τα όσα έγιναν χθες στις κάλπες του Πασόκ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, ένα σήμα πούμε, και από τι χθεσινές εκλογές ε, στο χώρο του Πασόκ, που είναι ένα άλλο χώρο αναφορικά για μα, ότι υπάρχει μια ανάγκη μεγάλη στα αριστερά και στα κεντροαριστερά του πολιτικού φάσματος, mm -hmm. να υπάρχει ένας ισχυρός, σοβαρός και με πολιτική άποψη ΣΥΡΙΖΑ για τα πράγματα. Mm -hmm. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει κατά την άποψή μου να γίνει μια ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου για να μπορέσει να ειτηθεί η συντηρητική παράταξη. Και εκεί πρέπει να είναι το βλέμμα το δικό μας στραμμένο. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Ζαχαριάδη. Ε, Μάγκη... Πώ διαβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. <laughs> και πώ το επηρεάζει στα μάτια αριστερών ή κεντροαριστερών ψηφοφόρων που βλέπει από τη μια μια συντεταγμένη πορεία, από την άλλη μια πορεία προ την άφησο, δεν ξέρω. Ε, Καταρχά, θα έπρεπε να στο ΣΥΡΙΖΑ στο να ακολουθήσουν τη διαδικασία σε mm -hmm. επίπεδο πολιτισμού, πολιτικού πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Να είναι ένα κόμμα που όντω θα μπει, θα μπορέσει να επιβάλλει και στο νοσοκομματικό του διάλογο και στον στο χρόνο που έχουν τα στελέχη στα τηλεοπτικά πάνελ και σε διάφορα μέσα να επιβάλλει το ότι ο ΣΥΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση και μπορεί να mm. διατελέσει αυτό το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την... κάνοντας αυτές τις διαδικασίες, οικοματικές διαδικασίες όπως κάνει και το ΠΑΣΟΚ που δεν έχει οικοματική αντιπολίτευση αλλά όπως είπε και ο Γρηγόρης μπορεί... Μπορεί ε, και να γίνει. Τη, ...τη 1 Δεκέμβρη ε, να γίνει αν χάσει κάποιους βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ αν αποχωρήσουν γιατί η ενότητα είναι το πρώτο ζητούμενο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ωστόσο υπάρχουν τα αποτελέσματα, πρέπει ο, ο ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί... Mm -hmm. να να, ως ε, πολιτικός φορέας, να που θετηθεί, να πάρει θέση. Ε, είναι διαφορετικό ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ε, Δούκα Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και είναι και πάρα πολύ ε, διαφορετικό ο ΣΥΡΙΖΑ με Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον, ε, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο τον γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζει, ε, να παρακαλέσω τους κυρίους... <ΣΠΡΟ> <laughs> που είναι πίσω από, τη, από το πλατό να κάνουμε λίγο ησυχία νομίζω οριακά ακούγονται στον αέρα λοιπόν. ε, ο Νίκος Αντουλάκης είναι ένας ε, ένας, ένα πρόσωπο, ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο το γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, mm. τον έχει αντιμετωπίσει. Ε, μπορεί να, να καταγραφεί ότι τον έχει νικήσει κιόλας στο παρελθόν, mm. με άλλη ηγεσία φυσικά, αλλά τον έχει νικήσει. Από την άλλη, ο κύριο Δούκα είναι ένα άγνωστο. Δεν, ξέρ, δεν, ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τι μπορεί να προκαλέσει αν εκλεγεί πρόεδρο του Πασόκου. τι δύο Και, στην, και, uh, και, uh, πριν, και yeah. με τον καστεύω, και το και Στι ευρωεκλογέ, βέβαια. Στις ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές. Τον έχει νικήσει Ενώ ο κύριο ε, Δούκα δεν ξέρουμε mm -hmm. ε, τι, μπορεί να, τι μπορεί να δημιουργήσει, ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει και ποια, ποια δυναμική έχει προβλήματα στο ΣΥΖΑ. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα τη ε, κεντροαριστερά και τη αριστερά είναι ε, πρώτον να διαβαστεί και από το ΣΥΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί οι ψηφοφόροι που ε, θεωρούν του εαυτού του αριστερού δεν συμμετείχαν ούτε στην κάλυψη του ΠΑΣΟΚ, mm -hmm. αλλά δεν ε, δείχνουν και ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στο ΣΥΖΑ καθώ δημοσκόπη σκοπικά ε, φαίνεται να καταραίει. Και αυτούς, σε αυτού νομίζω πρέπει ο ΣΥΖΑ να κάνει κάλεσμα, αλλά να, και να αποσχολήσει και το ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι ακριβώ η ατζέντα αυτή που, αν θέλει όντω να φύγει από το 12 και να πάει παραπάνω και να μην γυρίσουν την πλάτη ψηφοφόροι τη κυρία Διαμαντοπούλου ή του κυρίου Γερουλάνου σε ένα βαθμό στο ΠΑΣΟΚ, Ποια, ποια, θα είναι αυτή η ατζέντα που πρέπει να επιβάλλει στον δημόσιο λόγο και δεν το έχει κάνει. Μάλιστα. Νικό, κλείνουμε και, με ξένα. Ναι, θα πιάσω από το τελευταίο που είπε ότι το πρόβλημα είναι πραγματικά ότι το Πασόκ δεν κατάφερε αυτή την αναμέτρηση να ψηκώσει από του καναπέδε ή να βγάλει mm. από του δρόμου που βρίσκονται άνθρωποι και να του οδηγήσει στι κάλπε. Αυτό που λέμε στα ταυτωτικά στοιχεία που τα είδαμε ήταν κεντροί ψηφοφόροι, κεντροαριστεροί και μόλι ένα 8% δηλώνουν ότι είναι αριστεροί. Άρα λοιπόν το μεγάλο κομμάτι που εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ ω μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση έκατσε σπίτι του. Αυτό λοιπόν είναι και και για το Πασούκ τη επόμενη μέρα και για το ΣΥΡΙΖΑ τη επόμενη Αν δεν κλείσει όμω ο κύκλο αυτός τη εσωστρέφεια που έχει μπει η Κουμουντούρου, δεν θα μπορέσει ποτέ να πετύχει σε αυτόν τον κόσμο. Έχει μπροστά τη ένα δύσκολο τρίμηνο. από του χρόνου βλέπουμε αν αυτή η αντιπολίτευση αποκτήσει σάρκα και οστά ή όχι. Και κρατώ ένα αστερίσκο για το κομμάτι τη αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί αναλόγω ποιο θα εκλεγεί, μπορούμε να δούμε συγχωνεύσει τη Νέα Αριστερά με τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, mm -hmm. αν δεν βγει ο κ. Κασελάκη, ή να δούμε άλλε κινήσει που θα μπορέσουν αθρηστικά να κρατήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά έχουμε χρόνο μπροστά να τα συζητήσουμε. Ε, βέβαια. Άλλωστε, ε, από ό,τι καταλάβατε, έχουμε τουλάχιστον δύο-τρει μήνε μέχρι να κάτσει κάπου η μπύλια, όπω λέμε, στα τη κέντρο αριστερά και τη αριστερά. Ω τότε θα έχουμε να λέμε πολλά. Προ το παρόν, να πω εγώ ένα μεγάλο καλή ξεκούραση και στου δυο σα. Και σε ένα καλή δύναμη, έτσι. καλή συνέχεια. Δεν γιατί... έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι Δευτέρα, από λόγω από τις... τι Είναι τις Δευτέρα. Κι ναι. είναι μόλι Δευτέρα. Και δεσμεύω θα, <laughs> <δεύτερη laughs> θα διαβάζω και τη δεύτερη σελίδα από αύριο. Δεν με ξαναπιάσει τα δυο. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στι 10 εμεί. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Κυρίε και κύριοι, εμεί σε ένα λεπτό με ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό πάνελ για να φτάσουμε ω